Τη δυσχέρη πραγματικότητα που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά έρχονται να επιβεβαιώσουν τα ευρήματα της έρευνας για το εισόδημα και τις δαπάνες διαβίωσης που διενήργησε το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ. Πάνω από ένα στα δύο νοικοκυριά, το 52,4%, δήλωσαν ότι το μηνιαίο εισόδημά τους επαρκεί για 18 ημέρες. Και πιο μπροστά. Όπου και να πάμε, όλα ακρίβεια υπάρχει, τίποτα δεν είναι φθηνό, όλα ανεβαίνουν. Δυστυχώς. Η σύνταξη μέχρι πότε επαρκεί? Μέχρι 15 μήνους. Μέχρι 15. Μετά? Τρώμε λιγότερο. Μη σου πω και 15. Ναι, έτσι είναι. Μέχρι 15 του μήνα, έτσι. Ναι. Αυτοί που δουλεύουν, γιατί εμείς που είμαστε άνεργοι, στο Ταμείο Ενεργείας, έχουμε τελειώσει. Η εκτείναξη των τιμών στην ενέργεια και τα είδη διατροφής έχουν οδηγήσει σε οριακό σημείο εκατοντάδες χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά. Για το 7,3% των νοικοκυριών το μηνιαίο εισόδημα επαρκεί ως τις 10 του μήνα, για το 10,1% ως τις 15, για το 21,9% ως τις 20 του μήνα και για το 12% έως τις 25 του μήνα. Ένα ποσοστό της τάξης του 46% δήλωσε πως ο μισθός ή η σύνταξη φτάνει μέχρι το τέλος του μήνα. Είναι η ακρίβεια, είναι η ενέργεια. Είναι η ενέργεια, είναι τα πάντα. Και οι συνταξιούχοι πάντα παίρνουν λιγότερο ποσό. Οπότε περνάνε κακά. Δεν έχουν οι άνθρωποι, δεν μπορούν, δεν τη βγάζουν, ας πούμε. Γι' αυτό πολλοί έχουν φύγει έξω. Ξαναγυρνάνε όμως, γιατί είναι η χώρα τους, όπως κι αν έχει. Σταθερά υψηλό, φτάνοντας το 11,9% παραμένει το ποσοστό των νοικοκυριών που φαίνεται ότι διαβίει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, ενώ 6 στα 10 νοικοκυριά, ποσοστό 57,3%, δήλωσαν πως χρειάζεται να κάνουν περικοπές για να καλύψουν τα αναγκαία. Μα δεν γίνεται να πας με ένα πενιντάρικο, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ και να έρθεις με μια τζαντούλα και στην ουσία δεν έχεις ψωνίσει και τίποτα. Όντως, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όπως προκύπτει από την έρευνα, η οικονομική κατάσταση των οικοκυριών επιδεινώθηκε σημαντικά το 2022, ενώ οι προσδοκίες για το μέλλον σημειώνουν αρνητικό πρόσημο, καθώς πάνω από ένα στα δύο νοικοκυριά εκτιμούν ότι η κατάστασή τους θα επιδεινωθεί το 2023, κάτι που είχε παρατηρηθεί ξανά το 2018. Δεν νομίζω. Μάλλον προς το χειρότερο πάνε. Αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, πάνω από 6 στα 10 νοικοκυριά δήλωσαν ότι το καλάθι του νοικοκυριού δεν έχει συμβάλει στην αποκλιμάκωση των τιμών, ενώ ως καταλληλότερα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας το 51,1% των νοικοκυριών θεωρεί πως είναι η αύξηση των μισθών και συντάξεων και το 28,6% η μείωση φόρων και τελών στα καύσιμα. Στις βασικές αρνητικές επιπτώσεις των ανατιμήσεων με βάση τα ευρήματα της έρευνας της ΓΕΣΕΒΕ είναι η διεύρυνση των εισοδηματικών ανισοτήτων μεταξύ των νοικοκυριών με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και των νοικοκυριών με υψηλά εισοδήματα.